ως εκτελεσμένη απόφαση ή ενδεχομένως μέσω μιας διαπραγμάτευσης με τους εταίρους να δοθεί και πάλι κατά κάποιο τρόπο χρόνος. Είπα στο Euronews, θα επαναλάβω και σήμερα. Η θετική ατζέντα προϋποθέτει θετική συμπεριφορά. Και θετική συμπεριφορά δεν είναι οι συνεχιζόμενες προετοιμασίες για επικισμόν της αμοχώς του, δεν είναι η πρόταση που ετέθη στο τραπέζι και παραβιάζει κατάφορα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και ανατρέπει τη βάση λύσης με την επιδίωξη εξέβρεσης λύσης στη βάση δύο κρατών. Συνεπώς, θεωρώ αδιανόητον από δικής μου πλευράς να συνενέσω σε μια θετική ατζέντα που θα περιελάμβανε εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης, που θα περιελάμβανε την απελευθέρωση ή την μη θεώρηση βίζας σε Τούρκους υπηκόους ή και τα όσα άλλα διεκδικεί η Τουρκία.